Και αρνήθηκε, κυρίες και κύριοι, να το παραλάβει από τα χέρια ενός ανθρώπου βουλευτή. Σημαδιακό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ πώς έγινε αυτό το επεισόδιο με τον βουλευτή. Δεν μπορώ να πάρω μια πλακέτα από έναν βουλευτή που έχει υπογράψει το fake 240 που παραχωρεί την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Θα ήθελα κάποιος άλλος να μου παραχωρεί, να μου δώσει την πλακέτα, αν θέλετε. Αν νομίζετε όμως ότι παρόλο που αναγνωρίζω την προσφορά ότι η δικιά σας, ότι εμείς είμαστε οι προδότες, κάνετε μεγάλο λάθος. Παρόλο που αναγνωρίζω, ιστορία θα το δείξει. Εάν νομίζετε, κυρία μου, παρόλο που αναγνωρίζω την προσφορά, όχι προς Θεού, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Κυρία Νικοπούλου, καλησπέρα σας ή μάλλον καλημέρα σας. Χαίρετε από τη Θράκη. Ευχαριστώ πολύ για τη τηλεοπτική φιλοξενία. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο στην εκπομπή μας απόψε. Έχετε δώσει πολλούς αγώνες εκεί στην περιοχή σας. Έχετε υποστεί και αρκετά. Στους περισσότερους που μας βλέπουν είναι γνωστά. Θέλω να μου κάνετε όμως ένα σχόλιο. Γιατί μια έτσι τιμητική βράβευση, μια τιμητική πλακέτα, δεν θελήσατε να την πάρετε από το χέρι ενός βουλευτή, ο οποίος σας είπε ότι εγώ δεν φταίω για τίποτα, για ό,τι έχει γίνει και τέτοια. Τον άκουσα που σας έλεγε κάτι εκεί στο διάλογο. Γιατί δεν θελήσατε να πάρετε από το χέρι αυτό το βραβείο του βουλευτή? Κοιτάξτε, την επόμενη μέρα, όπως κάθε δάσκαλος, θα έπρεπε να μπω στην τάξη και να διδάξω ένα από τα μαθήματα που διδάσκουμε στο δημοτικό, την ιστορία. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να διδάξω μορφές όπως ο Λεωνίδας, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος. Πώς λοιπόν θα κοιτούσα τους μαθητές μου στα μάτια, δεχόμενη μια τιμητική πλακέτα από έναν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος δέχτηκε να υπογράψει το ΦΕΚ 240 που ουσιαστικά παραχωρεί την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος. Νομίζω ότι θα ήμουν δοσύλλογη κατά κάποιο τρόπο, πρώτα απ' όλα στους μαθητές μου. Οι μαθητές σας τι σας λένε, κυρία Νικοπούλου? Πέστε μου κάτι. Εσείς δάσκετε σε τι ηλικίες, αν επιτρέπετε, σε όλες τις ηλικίες μέχρι 12 χρονών? Σε όλες τις ηλικίες, μεγάλη τάξη έχω φέτος. Έχετε μεγάλη τάξη. Τα παιδάκια τι σας λένε για το μνημόνιο? Μιλάτε, κάνετε πολιτικούς διαλόγους μαζί τους? Τους αναλύεται τι έχει συμβεί στη χώρα? Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως τα παιδιά ανήκουν σε κάποιες οικογένειες, σε κάποιες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες βιώνουν την κρίση στο πετσί τους, όπως λέμε λαϊκά. Οπότε αναπόφευκτα, όταν βλέπεις παιδιά τα οποία έρχονται στο σχολείο, κάποια χωρίς το φαγητό, κάποια στεναχωρημένα, αν είσαι δάσκαλος ευσυνείδητος και νιώθεις ότι έχεις το ρόλο ενός δεύτερου πατέρα ή μιας δεύτερης μητέρας μέσα στην τάξη και είσαι υπεύθυνος και για τις ψυχές αυτών των μαθητών, θα μπει στη διαδικασία να ρωτήσεις τι έχουν. Εκεί πάνω λοιπόν τα παιδιά, επειδή έχουμε και κάποιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές μας, αναλύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όπως καταλαβαίνετε, ξέρουν τι είναι το μνημόνιο, γιατί το βιώνουν καθημερινά μέσα στην οικογένεια. Πέστε μου κάτι, κυρία Νικοπούλου. Είχατε μαθητές που είχαν πρόβλημα σύτησης? Δηλαδή, ειδικά παιδιά που πεινάνε, που λιποθυμάνε στο σχολείο, ή έχετε μάθει για άλλα παιδάκια στην περιοχή σας τέτοια πράγματα? Κοιτάξτε, η Θράκη μας στίζεται από ανεργία και υπάρχουν δημοτικά αυτή τη στιγμή στην Κομωτινή, στην οποία είμαι δασκάλα, όπου καταγράφονται περιπτώσεις πάρα πολλών παιδιών που δεν έχουν τα απαραίτητα. Δεν έχουν τα απαραίτητα. Όταν λέτε απαραίτητα, αν έχετε την καλοσύνη, μας το κάνετε πιο λιανά. Δηλαδή, φαγητό, δεν έχουν φαγητό να φάνε? Ακόμη και ένα απλό κουλούρι υπάρχουν, μπορεί όχι στο δικό μου το σχολείο, αλλά υπάρχει σε πολύ γειτονικό σχολείο σε εμάς. Μέσα στην Κομωτινή υπάρχουν παιδιά τα οποία ούτε ένα απλό κουλούρι δεν μπορούν να πάρουν και τους το προμηθεύουν πολλές φορές οι συνάδελφοι. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες εκεί στην περιοχή σας που βοηθάνε αυτές τις οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά? Κάποιοι πλούσιοι βγάζουν κάτι από το κομπόδεμα να το δώσουν? Έχετε τέτοια περιστατικά? Κοιτάξτε, και η Μητρόπολη μέσα από τα ΣΥΣΥΤΕ που οργανώνει στηρίζει πάρα πολύ την ελληνική οικογένεια και υπάρχουν και πάρα πολλά πνευματικά κέντρα. Ένα τέτοιο πνευματικό κέντρο έχουμε φτιάξει μια ομάδα δασκάλων στην Κομωτινή, την Κιβωτό της Δόμνας Βυσβίζη, και προσπαθούμε να στηρίξουμε κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη ανεξαρτήτου κοινωνικής ομάδος. Πεςτε μου κάτι, έχετε αναλύσει ποτέ αυτό που λέτε χώρηση της εθνικής κυριαρχίας στους μαθητές σας? Σας έχουν ρωτήσει αυτά τα παιδιά, πείτε μας, δασκάλα μας, πείτε μας τι συμβαίνει, γιατί εσείς βγαίνετε και λέτε ότι εκχωρείται η εθνική κυριαρχία? Σας το έχουν ζητήσει τα παιδάκια να τους το δώσετε έτσι λιανά? Στο πνευματικό κέντρο στο οποίο διδάσκουμε τα απογεύματα στα παιδιά, πολλές φορές έχουν κάποιες ανησυχίες. Αυτό που προσπαθούμε εμείς ως δάσκαλοι να τους περάσουμε είναι
να μην κάνουν τα λάθη που έκανε η δική μας η γενιά. Είμαστε η γενιά της δεκαετίας κυρίως του 80 που μεγαλώσαμε χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς να μπορούμε να πούμε την άποψή μας, γιατί κόπηκε το μάθημα της έκθεσης, και προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι πρέπει να είναι γνώστες της ελληνικής ιστορίας, να είναι γνώστες του τι είναι η Ελλάδα, για να μην ντρέπονται για αυτή τη χώρα στην οποία ζουν. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει και ειδικά εδώ πάνω στη Θράκη βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που έχουμε και θέλουν να βρουν κάποιες λύσεις. Για τον Έλληνα λοιπόν τον νεαρό σε αυτή την ηλικία η λύση είναι να διαβάσει την ιστορία του, να επιστρέψει στις ρίζες του. Σας πολεμούν εκεί ακόμα? Σας πολεμούν διάφορες καταστάσεις εκεί που είσαστε? Κοιτάξτε, υπάρχουν σε επίπεδο κυρίως δικαστικό. Έχω κάποιες δικαστικές διαμάχες με κάποιες μειονοτικές εφημερίδες και με κάποιους κύκλους μειονοτικούς. Από εκεί και πέρα η κοινωνία της Θράκης με έχει αγκαλιάσει και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επέστρεψα ξανά στη Θράκη. Έχετε δηλαδή, έχουν κορυφωθεί αυτές οι διενέξεις σας με τα μειονοτικά στοιχεία εκεί? Σας εξηγώ ότι οι παλιές που ξέραμε, είναι απλά είναι σε κάποια δικαστήρια? Είμαστε σε κάποια δικαστήρια και τίποτα παραπάνω, γιατί πάντα φροντίζω να ακολουθώ το δρόμο της σύνεσης. Δεν με εκφράζουν ακραίες εκδηλώσεις εναντίον της μειονότητας, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντιθέτως, μάλιστα, με τους Έλληνες μουσουλμάνους είμαστε σε στρατιώτες όλοι μαζί για να βγούμε από την οικονομική κρίση και για το καλύτερο μέλλον της Ελλάδος. Πείτε μου κάτι για την παιδεία στην περιοχή σας και για εσάς. Σας έχει στηρίξει καθόλου η ελληνική πολιτεία? Κύριε Τράγκα, το ζητούμενο, ας μην το προσωποποιούμε, δεν είναι αν η ελληνική πολιτεία στηρίζει την Χαρά Νικοπούλου. Όχι, λέω την παιδεία στην περιοχή σας. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν και εφόσον θέλουμε πραγματικά και η μειονότητα να μην είναι κοινωνικά περιθωριοποιημένη και γενικότερα όλα τα Ελληνόπουλα να έχουν μια καλύτερη παιδεία. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα ορεινά απομακοχώρια το ελληνικό κράτος αρνείται πεισματικά να ιδρύσει δημόσια ελληνόγλωσσα σχολεία. Εμένουν στο να έχουν με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης μόνο μειονοτικά σχολεία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Πομάκος, που δεν θέλει το παιδί του να διδαχθεί τα μαθήματα στην τουρκική γλώσσα, να αναγκάζεται να το πηγαίνει στο μειονοτικό σχολείο, εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια ελληνόγλωσσα σχολεία. Άρα το πρώτο ζητούμενο είναι, υπάρχουν τα κτίρια, ας ιδρύσουν δημόσια ελληνόγλωσσα σχολεία και θα κάνουν τη διαφορά. Μια τελευταία ερώτηση. Εάν σας έδινε το βραβείο ένας άλλος βουλευτής που δεν είχε υπογράψει το μνημόνιο, θα το παίρνατε ευχαρίστως από ένα βουλευτή άλλο? Γενικώς να σας πω το εξής, δεν ήμουν ενήμερη καν για αυτή τη βράβευση. Δεν είμαι άνθρωπος που αποδέχεται βραβεύσεις, γιατί κάνω το αυτονόητο. Η ουσία είναι να κάνουμε κάποια πράγματα μέσα στις τάξεις και να αποφεύγουμε τις βραβεύσεις, γιατί όλοι οι δάσκαλοι κάνουμε το αυτονόητο αυτή τη στιγμή. Οπότε θα ήταν καλό να μην υπάρχουν καν βραβεύσεις κατά αυτονόητα.